Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντρο επεισόδιο της σειράς Zero to Hero Project Powered by Racerom. Σε αυτήν την σειρά αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο από εργοστασιακή μορφή σε ένα υπερτέλειο τούμπανο μοναδικό Hero Car για να το κερδίσει ένας από εσάς. Αυτή τη στιγμή το βλέπετε στην τέλεια εργοστασιακή του κατάσταση, καθώς στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κάνει ένα πολύ καλό service και φυσικά detailing πλήσιμο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Σήμερα βέβαια θα αποχαιρετήσουμε την εργοστασιακή κατάσταση, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, αυτό το αυτοκίνητο θα το κερδίσει ένας από εσάς. Πώς μπορείτε να πάρετε τη συμμετοχή? Πηγαίνοντας κάτω στην περιγραφή είτε στο creatorshop.gr κάθετος Zero to Hero, παίρνετε συμμετοχές αγοράζοντας τα merch αυτής εδώ της σειράς. Έχουμε t-shirt, καπέλα, κούπες και πολλά άλλα. Είτε επισκεπτόμενοι τους Racerom πηγαίνοντας για δυναμομέτρηση, πρόγραμμα και πάρα πολλά άλλα στις δικές τους εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και σε άλλες περιοχές. Όλα αυτά θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Φυσικά δεν ξεχνάμε τους χορηγούς αυτού του project που βοηθάνε πάρα πολύ στην υλοποίηση, οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε τα εγγονίδια τους. Και τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι να σας δείξω τι θα κάνουμε σήμερα. Όσοι παρακολουθείτε καιρό τα project, ξέρετε αυτόν τον χώρο. Βρισκόμαστε στη νέα Τρίλια Χαρκιδικής, στον Kyros Automotive Design, καθώς αυτός θα επιμεληθεί το εξωτερικό του αυτοκίνητου αλλά και τον body kit. Πάμε να βρούμε τον Αλέξη στο γραφείο. Ήρθε! Μου έκανε έκπληξη, ήταν έτοιμος. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια, Αλέξη, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Έτοιμος να επιμεληθείς το πιο extreme project που έχω φέρει εγώ το τελευταίο μισό χρόνο? Συμφωνούμε. Πώς το βλέπεις? Είναι τρακαρισμένο από εδώ, από εκεί ήταν σαν σερπαντίνα προχθές. Έχει κάτι γρατζουνιές, λείπει πόρτα από τα αριστερά. Δεν υπάρχει περίπτωση, το βλέπω εδώ. Φαίνεται καινούριο. Σε έχω γλιτώσει από όλα αυτά τα διάφορα τα χτυπηματάκια. Έχει κάτι σημαδάκια πάλι από τις πόρτες. Αυτό δεν είναι από πόρτα, είναι από σφαίρα. Αυτό ήταν στη γειτονιά το αμάξι. Είναι καλό σαν το Cybertruck. Τίποτα, καθαρό ουρανό. Δεν φοβάται αστραπές, μην βλέπεις ότι μπορεί να ρίξει αστραπές σήμερα. Ένα μικρό βασιματάκι. Και στην ουσία η μεγαλύτερη λακκουβίτσα είναι αυτή εδώ πέρα. Τίποτα, μια χαρά. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Σε ένα μήνα να το πάρεις. Καλοκαιράκι. Άμεσα υπόσχεται, για να δούμε. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πραγματάκια. Λες να πάμε μέσα στο μαγαζί να ξεκινήσουμε ξεμουντάρισμα? Εγώ είμαι έτοιμο. Πλέον βοηθάω, να ξέρει, δώσε μάσκα τέτοια. Του έδιωξα όλου. Θα μου βοηθήσει εσύ. Ναι, ρε. Μπα, ρε φίλε, αυτά είναι ποιοτικό όχημα. Το χαίρεσαι. Μέσα όπου γίνεται όλη η μαγεία. Δες εδώ πόσο ωραίο τώρα να δουλεύεις με αυτήν εδώ τη θέα. Πρώτο ξεκινήσουμε. Θέλω να μαζέψω παραγγελίες. Το e-food είναι μαζί μας. Πιες καφεδάκι. Φρέντο εσπρέσο, σκέτο. Μέτριο, φλαράκι. Άντε, θα τα βρούμε στη μέση. Ένα μέτριο. Και κάτι ακόμα για να τσιμπήσουμε. Εννοείται, το eFood μας στηρίζει. Παραγγέλνετε ηλεκτρονικά και σας δίνουμε δώρο και κουπονάκια. 20 κουπόνια. Αφεντικό έχει τρελαθεί. Από 5 ευρώ. Θα τα βρείτε π.χ. εδώ στο βίντεο ή και εδώ στο βίντεο και στην πορεία του βίντεο. Για να παραγγείλετε να απολαύσετε τα επεισόδια μας. Οπότε τελειώνουμε την παραγγελία. Εμείς πιάνουμε δουλειά και ταυτόχρονα θα έρθουν λίγο και οι καφέτες. Γιατί το κλείδωσες? Δεν μου το πει το αφεντικό. Λάθος μπεμπέρ, σε βγάλω τη δικιά. Πάρε, ορίστε τα κλειδιά. Νούμερο 1 αλλαγή, να αλλάξουμε το μοτέρ όπως είπε και ο Κακάο, να βάλουμε ένα ξακύλινο. Οπ, εδώ το ξέβηνα του τόλι. Λοιπόν, θέλω ένα γερμανό πολυγωνό. Ένα τόρο ξεξάρι αστεράκι, νούμερο 4. Λοιπόν, όσο βγάζει, εγώ θα στέκομαι έτσι για όταν πέσει να τον κρατήσω. Θα αφαιρέσουμε μάσκα, πλαϊνά. Δεν θα το πω. Δεν θα πω τι άλλο θα κάνουμε, όχι. Παραφέρω βασικά ξεστή το τρυπάνι για να τρυπήσουμε για τα φτερά. Αλέξη, όχι αυτή τη φορά. Έλα, να. Να το. Πού θα το βγάλω πάνω? Λίγο ακόμα. 20 το. Τώρα καταλαβαίνεις ότι θέλει να αλλάξει ηλάστικα. Δηλαδή κοντά. Εδώ λείπει κομμάτι. Τώρα το είδαμε. Στο επόμενο επεισόδιο, το μεθεπόμενο Σάββατο, ζάντες λάστιχα να αρτήσει. Σημειώστε το. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Σε βλέπω άνετος. Βγάζεις τις βίδες πανεύκολα. Βέβαια. Το αυτοκίνητο ρε, είναι σαν καινούριο. Για την ακρίβεια, είναι το πιο καινούριο αυτοκίνητο που έχω στην κατοχή μου. Με τη Σόνη στο όνομα της Κωνσταντίνας, παιδιά. Δεν είναι δικό μου, να ξέρετε. Είμαστε έτοιμοι. Από πού πιάνω? Την άκρη. Θα πάμε προς τα μπροστά. Που κάτω είσαι, εντάξει. Τι σημαίνει τώρα? Έλα, βγήκα. Τι σημαίνει, κάπου έπιασε. Σεισμό. Δεν σαν τα παιχνίδια, πατάς ακούπι και βγαίνει ο προφυλακτήρας. Άρα, οι πιτσιλίθρες μας την κάνουν, ε. Κατάλαβες έτσι, ναι, άμα έχεις LED και Angel Eyes και οι πιτσιλίθρες. Τους πάσαμε. Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό.
Αυτό. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Έκαλαψε. Έβαλα το χέρι μου λίγο παραπάνω σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι. Το γκολ δεν είχε τίποτα. Δεν πέτυχε λίδρυ, ούτε φανάρια. Βγήκε με τη μία. Οπ, το βγάλαμε. Βγήκε με μία κίνηση, παιδιά. Έτσι. Ξεβρακώθηκε. Που είπαμε πολύ πιο άσχημο έτσι. Αλλά έχει περισσότερο Angel Eyes. Πάμε να συνεχίσουμε από την πίσω μεριά. Το μυστικό σιρταράκι. Έλα. Ήρθε το καλό σημείο. Ήρθε το καφέ. Έτοιμη. Έλα, διάλειμμα, παιδιά. Αρκετά πράγματα καταστρέψαμε. Μπορούμε τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι. Σοκολατίτσα εδώ του Άγγελου. Σε καμιά ώρα συνεχίζουμε. Ωπα ρε, είσαι τεχνική. Φύγε, δώσ' και αυτό. Νέα collection, ένα ακόμα κομμάτι στη συλλογή. Για να δω, θα παρατηρήσω τώρα με έχει φάει καμιά στούκα, αν είναι τίποτα στραβό. Εντάξει. Όλα καλά. Και συνεχίζουμε εδώ με πλαϊνά, γιατί εννοείται κάνουμε ολοκληρωμένα body kit. Σε αυτή εδώ τη σεζόν θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό για πρώτη φορά. Και αυτό είναι καπό, Αλέξη. Και τι καπό θα βάλουμε, έτσι. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Λίγη φορά είναι τέτοιο καπό. Λίγη φορά είναι τέτοιο, ε. Δεν έχω ξαναβγάλει καπό. Έχω πορεία να δω πόσο βαρύ είναι στο τέλος. Το έχω μόνο μου, πιστεύεις. Αλουμινίου είναι αυτό. Τώρα όμως θα χρειαστώ όντως τη βοήθειά σου. Τώρα τι θέλει τη βοήθειά μου, ε, κατάλαβες. Να είσαι ετοιμότητα πάνω. Είμαι, έχω σφίξει ήδη από τώρα, μου ήρθε από το μέλλον. Πάνω είσαι ετοιμός. Έλα. Πώς έμεινε. Τι φορά βλέπω αμάξι, τι χωρίς κάπου. Είναι αυτή η φάση που το κοιτάς έτσι και λες. Το μου τα κλέψαν όλα αυτά. Και έτσι ξεκινάω τη δικιά μου μάντρα ανταρακτικών. Λοιπόν, προφυλακτήρα. Νήσιος μπροστά, πίσω, καπό. Ότι θέλετε ένα τηλεφωνάκι, σας έχω φτιάξει τιμές φιλικές μόνο για τους φίλους μου. Αυτά ξυλώσαμε, αυτά θα αντικαταστήσουμε. Και τώρα προετοιμάσου να δούμε και λίγο πώς δουλεύει. Θα σημαδέψουμε όλα τα σημεία που χρειάζεται επισκευή, να μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Για αποκάλυψε τα. Χείρες πολλά σαν μπιμπικάκια τώρα που το βλέπω αυτό. Κρατήρες είναι, γιατί το φτερό είναι ξαναβαμμένο. Καλή δουλειά κάναμε, ρε. Α, να σε πω, Urban, Surban και τέτοια φεύγουν όλα. Ξαβανίζονται. Με καρδούλες όλα. Με καρδούλες θα τα πάμε. Με αγάπη. Και αυτό, 1.18i, ωραίο νούμερο, αλλά για εδώ γρατζουνίτσες τέτοια αυτά. Για πες εδώ τι κάνουμε για να μαθαίνουν και καινούργοι. Θα λιάνουμε την επιφάνεια για να μπορεί να πιάσει ο στόχος πάνω. Έχουμε εδώ τον Πέτρο. Πέτρο, θα σου δείξω τώρα το νέο body kit. Ετοιμός. Thraystrom, για πες, εγκρινείς. Πού είναι το πόδι και. Πού είναι το πόδι και δεν βλέπω. Τι κάνει, τι κάνει πέρα. Είναι ελαφρωμένο, ρε. Ελαφρωμένο είναι. Όχι, θα μπουν carpal parts και τέλεια τώρα, τι. Τάστα. Θέλω να κάνει λίγο υπομονή. Μετράω πόσο. 5-10 μέρες υπομονή. Εντάξει. Αντέχω. Μετά από αυτό το ωραίο διάλειμμα. Τι ανακάλυψε εδώ, κάτι είδε. Έχουμε στοκάκι εδώ πέρα. Στοκάκι λοιπόν, ε. Τρακάριστο. Γρατζούνιστο. Το καταλαβαίνει από τα πόσα στρώματα έχει. Κανονικά έχει 1, 2, 3. Τώρα βλέπει έχει παραπάνω. Εδώ πέρα φαίνονται και τα καθίσματα από το στόκο. Έτσι είναι. Μεταχειρισμένο αμάξι παίρνει, αλλά εμεί θα το κάνουμε καλύτερο και από οποιοδήποτε μεταχειρισμένο. Στόκο. Υδρόφωτο, ναι. Μα κάνει ένα demo τώρα. Και μετά με την ησυχία σου. Κάνουμε λίγα την επιφάνεια για να μπει μετά πάνω το αστάρι και μετά επιλέγει τον τρόπο που θέλει να το προσεγγίσει. Δηλαδή, σε αυτό εδώ θα κάνουμε rap, αλλά μετά μπορεί να προετοιμάσει το αυτοκίνητο για βάψιμο κανονικά. Πρωτού φύγω, θέλω να δω και ένα debudging έτσι να φύγουν τα πολλά. Οπότε είχαμε Urban Line και πίσω το 1.18. Όσο εμεί βγάζουμε, παιδιά, εσεί μπαίνετε creatorshop.gr και παίρνετε συμμετοχέ τσιμπή. Είστε μερτσάκι, αρχικά δεν το μετανιώσετε. Είναι και πάρα πολύ καλή ποιότητα που μπορεί να κερδίσετε και αυτό τα μάξι. Θα σου φέρω κανένα καινούργιο την επόμενη φορά να έχει. Έχει μόνο από τον κόλπο. Εννοείται. Αυτό περιμένω. Τώρα που ξεκινάνε τα δύσκολα, τώρα φεύγω. Τα λέμε. Σύντομα, μπαμπά, σε κανένα μήνα. Ένα μήνα, ναι. Ήρθε η μεγάλη στιγμή μετά από μέρες να δούμε τι έχει κάνει ο Αλέξης και να σας δείξω τον body kit. Χαίρετε. Καλημέρα. Έτοιμο. Πέρασε ο μήνας. Όχι, ρε, ήμασταν γρήγοροι. Για να δούμε εδώ τι έχει γίνει. Smooth, ωραίο, μου το έκανες και γκρι να ταιριάζει, ε. Εντάξει, διακριτικό, θα κυκλοφορεί διακριτικά στον δρόμο. Εδώ, ωραία η πόρτα που είχε τα χτυπηματάκια τα περίεργα. Ακόμα και τις γρατζουνίτσες εδώ, ε. Τις πέρασες. Λίες, τέλεια. Εδώ που βγάλαμε τα σήματα το έκανες όμορφο. Εδώ που είχαμε χτυπηματάκια, εδώ που είχαμε πιάσει και το φτερό. Τέλεια. Τώρα ήρθε η ώρα βέβαια να δούμε το καλό. Ξεκινάμε με τα parts τα οποία θα μπουν στο αυτοκίνητο, τα οποία έχεις ήδη επεξεργαστεί. Νομίζω η περισσότερη δουλειά σε αυτά έγινε. Έγινε η προεργασία. Κυριολεκτικά η προεδιεργασία. Ξεκινάμε από αυτό εδώ που βλέπετε.
αυτή τη στιγμή ό,τι πιο ωραίο τα BMW αυτοκίνητα. M4 GTS Look Capo. Το οποίο τοποθετείται κατευθείαν επάνω στο F20. Είναι θεωρητικά κούτα. Έχει αυτή την υπέροχη κούρμπα για να χωράει ένα μεγάλο μοτέρ. Όχι το δικό μας, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ. Και εδώ αυτό τον αεραγωγό για να ακούγεται, να φεύγει η θερμοκρασία και λογικά στο τέλος του project θα ακούγεται εξαιρετικά. Ωπα ρε, σε σχέση με το εργοστασιακό, τι βάρος θες να έχει? Πρέπει να έχει 2-3 κιλά παραπάνω. Οπ, το έβαλα εγώ. Δες και από εδώ λίγο, γιατί εγώ τα έκανα με το μάτι. Λάθος το έβαλες πάνω. Εγώ απλά το ξεκούρασα, το άφησα και να ξεκουράζεστε. Γεια σας. Πάμε να το κλείσουμε. Ωρε φίλε, είναι για να το χαϊδεύεις τώρα, καμία σχέση. Μόνο αυτή την αλλαγή να κάνεις σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο το ανεβάζει level. Τώρα βέβαια σε αυτό το σημείο είχε έρθει με αυτό εδώ, αλλά δεν, μάλλον δεν. Θέλει προσαρμογές, οπότε είναι κάτι που θα το κάνουμε στην πορεία, θα δούμε αν θα ταιριάξει. Και θα ακούγεται τρομερά εισαγωγή, γιατί εδώ είναι εισαγωγή παιδιά. Θα παρατείνω λίγο για το hype τον μπροστινό προφυλακτήρα και πάμε να κάνουμε τα πλαϊνά τους μας πιέδες. Έχουμε επιλέξει αυτά εδώ, είναι M-Pack δεξιά και αριστερά, λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο aggressive εδώ με γραμμές. Και όπως βλέπουμε, τα έχει κάνει και αυτά προδιεργασία. Αυτά κανονικά, να ξέρετε, έρχονται σε πλαστικό και πρέπει να τα αναλάβει κάποιος για να το φέρει σε κατάσταση είτε για βάψιμο είτε για αντίσιμο. Δεν είναι έτσι όπως έρχονται, θέλουν και προδιεργασία. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε. Για να δούμε. Κουμπώνεις απλά. Το θέμα με αυτά τα parts, αυτό το αμάξι, ήταν να βρω να ταιριάζουν στο πεντάθυρο. Γιατί πάρα πολλά από αυτά έβγαιναν στο τρίθυρο για αυτό το αμάξι. Δεν θα με το κάνω έτσι, κακ, δεν ταιριάξει. Δεν το πειράξα εγώ. Ρε φέρετε ένα σοβαρό βοηθό ρε, τα αφήσει εμένα εδώ. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε τώρα σοβαρά. Μπράβο, άμα δεν το κουμπανείς λίγο, φέρω τη ματσόλα. Δύσκολο, δύσκολα γυρίζω μετά. Δύσκολο, μια χαρά είναι. Πάρα πολύ ωραίο, δίνει αυτό το σκαλοπάτι, αυτό το έξτρα, το νεύρο της δυναμικής στο αυτοκίνητο και είναι ότι πρέπει για τα υπόλοιπα που θα έρθουν. Συνεχίζουμε σε μια πολύ μικρή, αλλά σημαντική λεπτομέρεια θα πω. Καθρέφτες. Ρε με δουλεύετε ρε. Θα βάλουμε M-Look καθρέφτη. Φέρε να το ξυλώσω τώρα, φέρε. Το ειδικό εργαλείο λοιπόν. Κάνεις κάπως έτσι. Λέει να το μαλακώσεις λίγο. Περιμένω όλοι να ακούσουν το crack ρε. Δεν είναι σωστή μεριά ρε. Ένα πιο λεπτό θέλω, ένα πιο λεπτό. Να το, αυτό το crack είναι. Μην αγώνεσαι και να σπάσει ο μάλλον. Καλύτερα να μην μιλάμε τώρα, να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Παίζει με καθρέφτη αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε καντεμιά σε αυτό το αμάξι, μη σπάσει τίποτα. Σιγά. Ωραίος. Πανεύκολο. Αυτό είναι το σωστό look. Ορίστε. Μπράβο. Κούτα. Γράφει απίστευτα με τις υπόλοιπες τώρα καμπύλες του αυτοκινήτου. Αυτή εδώ είναι μικρή διαφορά και τα νεύρα. Και τώρα ξεκινάνε τα καλά. Πάμε στον πίσω προφυλακτήρα με τον diffuser που θα καταλάβετε και από το σχήμα και τι εξάτμιση θα βάλουμε στον περίπου. Λοιπόν, έχουμε M-Look, ο πίσω προφυλακτήρας, και έχουμε διαχύτη. Είναι ξεχωριστό, απλά τώρα λέξη τα έχει βάλει ήδη πάνω. Το οποίο είναι ειδικά τροποποιημένο για να βάλουμε διπλή εξάτμιση. Είναι πανέμορφο. Επίσης, συγκεκριμένος έχει και υποδοχές για το Parktronic που έχει ήδη το αυτοκίνητο. Θα το βάλουμε πάνω και έχουμε εδώ και τους ανακλαστήρες. Θα τους τοποθετήσουμε πάνω. Έκανα εδώ δουλειά μόνος μου και δεν το πήρε η κάμερα. Έτσι, σιρταρωτά, κλακ. Επιτέλους έκανα και κάτι. Δες τώρα εδώ πώς γίνεται. Έτσι και σιρταρωτά. Όχι, από την άλλη. Και από την άλλη, ρε. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το βάλουμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάνω εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Το έχω κλειδώσει για να μου το κλέψουν. Κλείδωσα το εκείνο. Εδώ πρέπει να αντικαταστήσουμε και τις πλαϊνές της βάσης. Πρέπει να μπουν M-Pack πλαϊνές βάσης. Τις έχουμε εδώ πέρα. Αυτά ήταν έξτρα, δεν είναι στο κι του προφυλακτήρα. Αυτό θα δείξει απίστευτα και ειδικά την άλλη φορά που θα βάλουμε και τις μπούκες. Καλά, δεν έχουμε αφήσει ούτε βίδαρες αυτό το αμάξι εργοστασιακό. Ακόμα και τις βάσεις όλα. Αφαιρούμε τους παλιούς αισθητήρες παρκαρίσματος. Αυτά εδώ τα μικρά τα πιπί. Ναι, αυτό είναι. Είδε τα δύσκολα που πήγαμε από εδώ. Ναι, ρε. Τα μισά είναι από τη μία, τα μισά από την άλλη. Τι είναι αυτή. Γενικά μεταφέρουμε ό,τι έχει ο παλιός εργοστασιακός εδώ. Τα LED, την ακίδα, τα Car Project, παιδιά, δίνουν συλλογικότητα. Κοίταξε με λίγο, έχει τις εγκοπές. Πάνω, εντάξει. Δεν ξέρω. Έτσι θέλουν για τα κλειψάκια να πιάσουν. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ολόκληρες δουλειές. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Πάμε να βάλουμε και φώτα πίσω. Πάνω, πού πας ρε φίλε? Περίμενε, ήρθε καλό project εδώ έξω. Ελάτε εδώ. Αυτό είναι το καμάρι νομίζω εδώ του κύρου. Το είχαμε δει και μέσα, αλλά αυτή είναι η τελευταία έκδοση που υπάρχει. Είναι ένα διαστημόπλιο. Κάποτε ήταν BMW. Δες εδώ τι έχουν παίξει το χρώμα. Τι έχει βάλει έξτρα πέρλα. Ήταν πόση πέρλα θες και ρίχνες. Αυτά είναι glitter, πέφτουν μέσα στο βερνίκι. Τι φάρδος έχει αυτό? 13,5. Και έλεγα εγώ για το RX αυτό που ήταν 11. Μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό. Αυτό είναι όντως που λέμε, αυτό είναι πιο λαμπρό από το μέλλον μου. Αυτό εδώ είναι. Τι ήθελα να έχει τα Tesla, τα Plate και αυτά τώρα. Μας επέτρεψε να δώσουμε μια ελαφριά συγκαζιά. Mm-hmm.
τώρα είμαι έτοιμος. Όλο αυτό που βλέπετε είναι χειροποίητο από τον κύριο από το 0. Το 2005, όταν ήμουν πιτσιρικά, περνούσε από εδώ στην Τρίγλια και στα Μουδανιά και απλά νομίζαμε ότι είναι Ferrari. Το χαζεύαμε σε κάθε βήμα. Ήτανε dream car και το να το έχω εδώ τώρα και να το καζώνω είναι το παιδί μέσα μου που λέμε ξυπνάει. Και αυτά εδώ τα φανάρια εννοείται θυμίζουν Skyline. Εντάξει, παιδιά, τρομερό. Και μόλις μπει η μπούκα εδώ να συμπληρώσει το σύνολο, θα είναι απίστευτο. Clean, επιθετικό, aggressive με τις γραμμές. Πάμε τώρα βέβαια στο μπροστά. Όχι, πλάκα έκανα. Θα πάρουμε και σε μία ακόμα λεπτομέρεια που θα μας δώσει λίγο παραπάνω όγκο. Προσωρινά βέβαια. Εδώ είναι το καλούδι μας. Δεν γίνεται να το αφήναμε έτσι. Προφανώς θα βάλουμε αεροτομή. Ωπα ρε. Γεμίζει πάρα πολύ ωραία, κάθεται κούτα πραγματικά, κάθεται εξαιρετικά πάνω στο αυτοκίνητο. Αλλά γιατί είπα την ατάκα προσωρινά, διότι έχω βρει και μία άλλη στην πορεία που είναι λίγο πιο aggressive, οπότε μάλλον θα την αλλάξουμε. Παρ' όλα αυτά, ας τη δούμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πορεία, αλλά μην έρθει ποτέ. Ας τη βάλουμε πάνω να τη δούμε πώς θα είναι. Πραγματικά αυτό χρειάζεται για να γεμίσει λίγο το σύνολο τώρα. Μια χαρά. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω τον λόγο που πήρα αυτό το BMW σειρά 1 αυτή τη χρονολογία. Παιδιά, φέρτε τη μάσκα. Καλώς ήρθατε. Είναι ό,τι πιο αλήτικο έχω δει. Εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε μάσκα από BMW M2 Competition, ειδικά προσαρμοσμένο για το σειρά 1. Και όπως καταλαβαίνετε θέλει αυτά εδώ τα φανάρια και όχι της προηγούμενης χρονολογίας. Και ανυπομονώ να δω το αποτέλεσμα. Αλέξη, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Να πω, υπερτούμπανο. Θα είναι άλλα μάξη. Γίνεται πολύ πιο επιθετικό. Τι προσαρμογές χρειάζεται? Έχουμε βάλει ήδη εμείς τους αραγούς δεξιά και αριστερά. Θα βάλουμε την κεντρική της ήττα, τις καρδιές. Και στο τέλος σήμα BMW. Και εδώ έχει κάτι υποδοχές για Partronic, θα τα βάλουμε σε επόμενο στάδιο. Γενικά, να ξέρετε, αυτό είναι σπάνιο κομμάτι. Περισσότεροι κάνουν το M look όλο γύρω-γύρω στο αυτοκίνητο. Εγώ ήθελα κάτι διαφορετικό. Κεντρική σίτα. Έλα. Εντάξει, μωρέ. Όχι, όχι, εδώ πέρα. Ρε, καλύστε, ρε, με δουλεύετε, ρε. Έχει ένα στήριγμα για να μην πετσικάρει ο αραγωγός. Αυτό πρέπει να το αφαιρέσουμε. Ήθελα να δω αν μετά από τόσα χρόνια εμπειρία. Ρε, δεν θέλω να τα πειράξω γιατί είναι κρίμα είναι. Αλλά εντάξει. Α, μπράβο. Για αυτές εδώ τις δύο καρδιές γίνονται όλα. Και έλεγε ο Γιώργος από τους Race Room, δεν μπορώ να το βλέπω με το ασημείο, έτσι μου λέει. Του λέω, Γιώργο, περίμενε, αφού ξέρει. Αφού εμπιστεύεσαι. Ωρε, φίλε. Εδώ κανονικά γράφει 0, εμείς θα γράψουμε 0 του χείρου. Πρέπει να τοποθετήσουμε και κλέφτες, γιατί τα προβολάκια θα τα καταργήσουμε. Τώρα πάμε σε αλήτικο στυλ, δεν έχει προβολάκια, παιδιά, sorry. Οπότε για να μην βγάζει check engine, βάζουμε αυτά πάνω για να διαβάσει ότι είναι κουμπωμένο. Okay. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Μετά από ώρα προσαρμογών είναι πανέτοιμο. Τι λες ρε, τι αλήθεια που είναι αυτή? Δεν μπορώ να το πιστέψω πόσο εντυπωσιακό φαίνεται. Παιδιά, αυτό που είπα ακριβώς από εδώ, αν έρχεσαι και το χαζεύεις, ψαρώνεις. Λες μη δύο είναι. Απίστευτα. Δείτε πως ακούγεται μαμά εισαγωγή τώρα. Τι λες ρε, ακούγεται από το καπό, ακούγεται... Κάστρα. Αλλά κάτι λείπει εδώ, Αλέξη, κάτι λείπει. Σωματάκι μας. Θέλω και λίγο να το βλέπω, δεν γίνεται. Χωρίς σήμα δεν πάει το build. Τώρα μάλιστα ρε φίλε, ήρθε η ώρα να το καμαρώσουμε στον ήλιο. Τι να πω, θα πω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και με τη δικιά μου τη φαντασία και ίσως από αυτά που ξέρετε και με πιστεύεστε μπορείτε να καταλάβετε τι θα γίνει στη συνέχεια. Και το κρύο του πάει, αλλά εμείς θέλουμε κάτι πιο έντονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Θα ξανάρθουμε εννοείται στην πορεία του project. Εσείς θα βρείτε τον κύριο στην περιγραφή, έχω τα link για να ζητήσετε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο που θα πάμε να βάλουμε ζάντες και αναρτήσεις και φυσικά δηλώσει συμμετοχή στο creatorshop.gr / 0 το χείρο, σπάστε το. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.